Είχαμε μείωση της αντιεπινίκησης στην τουριστική περίοδο από 8 μήνες στους 4 και το ξέρετε και κατεβαίνει κι άλλο από αυτό που κάνουμε. Και το δεύτερο, αντιπιωτικοποίηση του τουρισμού, είχαμε αύξηση του all inclusive που σημαίνει ότι μειώνεται η ποιότητα. Και παράλληλα είχαμε κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού, είχαμε μείωση της απασχόλησης, είχαμε μείωση εισοδημάτων, μείωση επιδομάτων που έχει σημασία για την εποχικότητα που σας έλεγα πριν. Έχουμε ανεργία και έχουμε και πτώσεις στα δικαιώματα. Έχουμε πρόβλημα στο μικρομεσαίο επιχείρημα, στον τουρισμό. Αυτά είναι το πρόβλημα και το μεγάλο, άρα δείχνει ότι είναι πια φοβερό το πρόβλημα και δεν υπάρχει ένας εθνικός. Μάλλον να σας πω ότι τι λέμε ότι χρειάζεται. Χρειάζεται εθνικός και περιφερειακός στρατηγικός σχεδιασμός για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Και το δεύτερο, πρέπει το μοντέλο που έχει εκμετρήσει τον χρόνο να αλλάξει, διότι αυτό που λέει πρώτος λέει ο Γιάννης Ουραγασάκης, ότι σκοτώνει το συγκεκριμένο του πλεονέκτημα, το γίνει και τη θάλασσα που μόνο αυτά έχει πάρει μέσα στο μοντέλο, κάνοντας το εξής. Χτίζει μεγάλα τσιμεντένια κουτιά στην άμμο και κλείνει τη θάλασσα του πλεονέκτημα. Σκοτώνουμε λοιπόν το συγκεκριμένο πλεονέκτημα και εμείς τι λέμε. Θέλουμε έναν τουρισμό με κοινωνική ανταποδοτικότητα και έχουμε ρίξει το βάρος στο σχέδιο που έχουμε κάνει και μπορείτε να το δείτε, είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και το έχουμε και σε επίπεδο περιφέρειας να λέμε ότι θέλουμε ειδικό τουρισμό, ειδικές μορφές τουρισμού, θέλουμε στην Κρήτη μικρά έργα, όχι μεγάλα ξενοδοχεία και θέλουμε όχι φαραωνικά έργα, όχι μεγαλοειδευτικές αντιλήψεις, γιατί είμαστε νησί και γιατί δεν είμαστε Ντουμπάι που παρουσιάζει πολλές φορές και ο Κεφαλογιάννης και η Νέα Δημοκρατία και λέει αυτοί φτιάχνουν νησιά. Είδατε τι κάνουν. Ρίχνουν τσιμέντο στη θάλασσα και το φτιάχνουν και εμείς το απαντάμε. Εμείς έχουμε νησιά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τσιμεντένια. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά που έχουμε και πρέπει να δούμε τις θαλάσσιες κοινωνίες, τις αεροπορικές κοινωνίες, να δούμε τον κόσμο που δουλεύει και την κοινωνική ανταποδοτικότητα. Θα σας πω πολύ γρήγορα ότι στο πρόγραμμά μας που θα τυπώνετε και θα το πάρετε τις επόμενες μέρες, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΑΕΗ και ΤΕΗ και στα ερευνητικά κέντρα στο ΙΤΕΣ, ΠΕΡΜΕΘΕ και στα υπόλοιπα, ότι δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα που τα θεωρούμε δεμένα για τον λόγο που σας είπα πριν. Δίνουμε ιδιαίτερο σχεδιασμό, ιδιαίτερο βάρος στο ότι έχουμε 33 φυσικούς οικότοπους σπάνιες και εξαιρετικής ομορφιάς στο νησί μας, που παραμένουν αποστράτευτοι, ότι θέλουμε την διάσωση και την απόδοσή τους στην κοινωνία και έχουμε σχέδιο να το κάνουμε. Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στον πολιτισμό και σαν κυβέρνηση στην περιφέρεια. Θέλουμε να πούμε ότι δεν θα είμαστε μέσα στα διαπλεκόμενα, αλλά απέναντι και θα τα παλέψουμε. Και τελειώνω, γιατί ήδη έχω πάρει πολύ χρόνο, λέγοντας το εξής. Χτες ήταν εδώ, στην Αθήνα τέλος πάντων, η κυρία Μέρκελ. Τι της είπαν αυτοί που κυβερνούν, τίποτε από ό,τι κουβεντιάζει ο ελληνικός λαός. Δεν τους είπαν για την ανθρωπιστική κρίση που δημιούργησαν οι ίδιοι μαζί με την κυρία Μέρκελ. Δεν είπαν τίποτα για τις γερμανικές αποζημιώσεις, σιωπή σε αυτό το θέμα. Και δεν είπαν τίποτα για τα χημικά της Συρίας και την καταστροφή της στην Μεσόγειο, στην γειτονιά μας, στο σπίτι μας. Χτες όμως είχαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μια επίκαιρη ερώτηση που την κάναμε για να προκαλέσουμε και προκαλέσαμε για εγκεκριμένη συζήτηση μεταξύ όλων των κομμάτων και καταφέραμε να δείξουμε ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος ο οποίος στέκει στο πλάι όλων των φορέων της Κρήτης. Να σας πω ότι δεν ήταν στους 25-26 φορείς της Κρήτης ο Αρχιεπίσκοπος, λόγω όμως του ότι είχε πρόβλημα υγείας, θα ήταν και ο ίδιος και θέλω να σας πω ότι στριμώχθηκε άγρια η κυβέρνηση και εμείς δώσαμε μια διαβεβαίωση ότι δεν θα αφήσουμε να κινδυνεύσει η Κρήτη και η Μεσόγειος, δεν είναι μόνο της Κρήτης, είναι όλης της Μεσογείου το θέμα αυτό και να σας πω ότι κλείνοντας η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ξεκομμένη από την κοινωνία. Αυτό είναι ο πρώτος μας στόχος και θα εξυπηρετηθεί από ό,τι σας είπα πριν, από ό,τι είπε ο Μανώλης ο Θαμψαλιώτης, από ό,τι λέμε όλοι μας και από ό,τι θα μας πει ο κόσμος τώρα που πηγαίνουμε στις εξορμήσεις, που αυτό είναι το κύριο καθήκον. Να σας πω επίσης ότι αυτό που βλέπουμε στους νομούς τους υπόλοιπους και νομίζω ότι φαίνεται και εδώ, είναι ένα πλειοψηφικό ρεύμα που μας στηρίζει και νομίζω ότι τα ποσοστά δεν θα είναι το 33% που πήραμε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του Ιούνιου το 2012, αλλά θα είναι πολύ μεγαλύτερα για να μην σας πω ότι αυτό που μας λένε παντού θα χτυπήσετε 40 είναι αλήθεια. Σας
Σας καλούμε λοιπόν να συμμετέχετε όλοι και όλες. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να πετύχουμε είναι να περάσουμε το πρόγραμμά μας στη συζήτηση, να γίνει δηλαδή κτήμα της κοινωνίας όπου κουβεντιάζονται τα πιο σπουδαία θέματα της κοινωνίας, να τους αναγκάσουμε και αυτούς να κουβεντιάσουμε. Το έχουμε πετύχει κατά το ίμιση αυτό και νομίζω ότι όσο προχωράμε τον καιρό θα το πετύχουμε. Ο δεύτερος στόχος είναι μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές, όχι από εκεί. Να σας πω κάτι. Εγώ αν δω τη συμμετοχή, ότι δηλαδή είναι μικρή η αποχή και μεγάλη η συμμετοχή, θα σας πω ότι θα κερδίσουμε στην περιφέρεια, θα κερδίσουμε στους Δήμους, θα κερδίσουμε στις ευρωεκλογές και θα πάμε και στην άλλη κάρτη, στην τελική, εκεί που θα φέρει τη νίκη του λαού και του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που θα ανοίξει τον δρόμο και θα μας βάλει αντιμέτωπους με τα δύσκολα που θα κερδίσουμε. Σας καλώ όλους και όλες στις δραστηριότητες, στις περιοδίες του συνδυασμού. Σας καλώ με τη ριζοσπαστική συνεργασία της Κρήτης να ανοίξουμε δρόμους ανατροπής, να χτίσουμε το μέλλον της Κρήτης, να αλλάξουμε το μέλλον της χώρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.